Πάμε λοιπόν στο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, να μας πει και ο ίδιος τη γνώμη του για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πώς μπορεί να λήξει αυτή η ιστορία ανέμακτα, σε εισαγωγικά. Κύριε Καρανικόλα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κονόμου, κύριε Παπαδόπουλο και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη ατραπό. Έχουμε βάλει τη χώρα στην πραγματικότητα, κύριε Καρανικόλα, και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς θα βγούμε από αυτό. Αυτό έγινε με απόλυτη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα, γιατί το ζήτημα θα έχει λήξει, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, εάν οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, είχαν κάνει μία δήλωση που να λένε το αυτονόητο, ότι δηλαδή εκπροσωπούν την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα και όχι την τουρκική. Και το ερώτημα είναι γιατί τόσες μέρες, ενώ υπάρχει όλος αυτός ο τόρος και όλες αυτές οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις. Προσέξτε, με ευθύνη των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η συζήτηση αυτή δεν ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, ξεκίνησε από τις καταγγελίες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη και στη Ροδόπη. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, γιατί δεν κάνουν αυτή την αυτονόητη δήλωση για να λήξει εδώ και τώρα το ζήτημα. Σου λέει δεν είμαστε δηλωσίες, σου λέει τι είμαστε, εμφυλιοπολεμικό κλίμα θα φέρετε εδώ πέρα. Έτσι λένε. Μα δεν είναι ζήτημα εμφυλίου πολέμου. Το ζήτημα είναι αν φοβούνται κάτι, κύριε Οικονόμου, ή αν έχουν πάρει εντολή από το προξενείο να μην κάνουν τέτοια δήλωση. Και θέλω να το λέω αυτό γιατί. Πώς το λέτε αυτό τώρα, έχετε τέτοιες υπονίες. Θα σας εξηγήσω. Οι δύο λοιπόν υποψήφοι ΣΥΡΙΖΑ, σε Ροδόπη και Ξάνθη, παραβίασαν μια εθνική κόκκινη γραμμή. Ναι. Και ποια είναι αυτή, ότι εκπροσωπούν την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα και όχι τουρκική. Και το έκαναν λοιπόν οι ίδιοι με δηλώσεις τους. Υιοθετώντας την πιο ακραία αυτή αναθεωρητική άποψη της Τουρκίας και δίνοντας βήμα και τροφή στην Τουρκία πλέον, βλέπετε τι γίνεται στον τουρκικό τύπο ήδη, να ανακοινεί τέτοιο ζήτημα περί τουρκικής μειονότητας ενώ δεν υφίσταται. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν πριν τις εκλογές γνώριζε με όλα τα στοιχεία από την υπηρεσία της ΕΕΠ για τους δύο βουλευτές αυτούς ότι σχετίζονται με το τουρκικό προξενείο, ότι υιοθετούν την τουρκική προπαγάνδα, αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο. Ο ίδιος πρέπει να μας πει αυτόν τον λόγο, αγνόησε τα στοιχεία αυτά που έδειχναν αυτή τη σαφή σχέση και παρέμβαση των βουλευτών του με το τουρκικό προξενείο. Και θέλω να τονίσω και να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Ο κ. Ζεμπέκ είναι γνωστό ότι στις 12 Μαΐου, δίνοντας συνέντευξη στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, μίλησε ξεκάθαρα περί τουρκικής μειονότητας. Μόλις χτες φωτογραφιζόταν. Για φέτος, μιλάτε για πότε, για ποια χρονιά. 15 Μαΐου του 23. 15, τώρα. Τώρα. Ναι. Και μόλις χτες, ενώ έχει γίνει όλος αυτός ο τόρος, προσέξτε, φωτογραφιζόταν με τον ψευδομουφτή της Ξάνθης σε μια κοινή εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε ο κύριος Ζεϊμπέκ. Και τα ερωτήματα γίνονται ακόμα εντονότερα, εάν δούμε λίγο πώς εξελίχθηκε η σχέση του κυρίου Φερχάντο Σκιούρ εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να εκλεγεί τελικά υποψήφιος βουλευτής. Και γιατί σας το λέω αυτό, προσέξτε, σε ένα λεπτό έχω τελειώσει. Ναι. 20 Μαΐου του 22 υπάρχει πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Εστίας που δημοσιεύει καταγγελίες των τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι αλλοιώθηκαν τα εκλογικά αποτελέσματα ως προς τους επιλαχόντες για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλεγεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο τακτικός συνδετημόνας του Τούρκου προξένου ο Σκιούρ Φερχάντ. Άρα λοιπόν. Οδήγησαν σε παρέτηση κατά το δημοσίευμα και κατά τις καταγγελίες των τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τους επιλαχόντες στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλεγεί εν τέλει ο κύριος Σκιούρ Φερχάντ. Αφού έγινε όλος αυτός ο τόρος εκεί στην Ξάνθη και στη Ροδόπη, η Εστία επανέρχεται από δεύτερο δημοσίευμα αρχές του 2023, που έχει νέες καταγγελίες των τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα ενός μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής και γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, ο οποίος προσέξτε επιλέξει, κατήγγειλε τον κύριο Σκιούρ Φερχάντ ότι έχει παγιδεύσει, και το λέω επιλέξει αυτό, ολόκληρο τον ΣΥΡΙΖΑ του νομού σε ένα πολιτικό κατήφορο που καταλήγει στο τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ λέτε, είναι συνδεδεμένος με το προξενείο. Εγώ λέω τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ερώτημα. Πάντως, εγώ σήμερα, κύριε Καρανικόλα. Αν μου επιτρέπετε μια φράση ακόμα. Γιατί το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό όταν ο πρόεδρος των Πομάκων στις 12 Ιουνίου του 2023 κάνει επίσημη ανακοίνωση, ο κύριος Αχμέτ Ιμάμ, ο οποίος ξέρετε τι κατήγγειλε, ότι πάνω από 25 χιλιόμετρα υπήρξαν αυτοκίνητα από την Καστάνη μέχρι τα ελληνικά σύνορα για να ψηφίσουν
στην Ελλάδα, άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην Ελλάδα κατευθυνόμενοι, αλλάζουν τη βούληση της τοπικής κοινωνίας mm-hmm. και σηκώνουν την ίδια μέρα και φεύγουν. Αυτά είναι mm-hmm. οι δηλώσεις του κυρίου, του Προέδρου των Πομάκων, όπως σας είπα, του κυρίου Αχμέτ Ιμάμ. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται για να το κλείσω είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κονόμου, κύριε Παυλόπουλε, συνεχίζει να είναι εθνική μειοψηφία και εξαίρεση σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Το ίδιο έκανε στους εξοπλισμούς που δεν τους ψήφισε. Το ίδιο έκανε και στην Εθνική Συμφωνία. Η εξαίρεση είναι βαριά κουβέντα, κύριε Καρανικόλα. Μα η εξαίρεση είναι όταν δεν ψηφίζει αμυντικές δαπάνες, όταν δεν ψηφίζει διεθνείς συμφωνίες, όταν δεν στηρίζει τον Εύρο, όταν βλέπει τι γίνεται στην Θράκη και δεν παίρνει τα μέτρα σου και βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό για μία χούφτα ψήφων, γιατί περί αυτού πρόκειται, κύριε Παυλόπουλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς βάζει πάνω από το εθνικό συμφέρον τη στιγμή mm-hmm. το κομματικό για μία χούφτα ψήφων. Και ο κύριος Τσίπρας αγνοεί mm-hmm. αυτά τα σοβαρά μηνύματα που κλείνουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρανικόλα. Καλή σας μέρα. Καλά και εσείς.